Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία της μεγάλης διοργάνωσης που λέγεται Μαραθώνιος Ναυπλίου. Πιστεύω πως και αυτή η δεύτερη διοργάνωση θα είναι αντάξια των προσδοκιών όλων μας και δεν μιλάω μόνο για αυτούς που κάποια στιγμή ξεκίνησαν αλλά πλέον για όλους αυτούς που έχουν αγκαλιάσει το Μαραθώνιο του Ναυπλίου και είναι φίλοι του σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είμαστε λοιπόν όλοι εδώ για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την πετυχημένη διοργάνωση έτσι ώστε στις 15 Μαρτίου οι επισκέπτες και οι αθλητές να μπορέσουν να βιώσουν ένα δρομικό γεγονός, ίσως ένα από τα καλύτερα στην Ελλάδα. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Θα ήθελα να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω την ομάδα, την καρδιολογική ομάδα από το Ρίκος Δινάν και τον διευθυντή της, τον κύριο Ανδρικόπουλο, οι οποίοι μας τιμούν με την παρουσία του σήμερα εδώ, αλλά και γενικώς μας βοηθάνε πάρα πολύ με την παρουσία της μονάδας που θα βρίσκεται στο χώρο του Μαραθωνίου τρεις μέρες πριν για να κάνει κάτι που πρώτη φορά στα χρονικά γίνεται και είναι ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος. Θα ήθελα να καλέσω όλους τους αθλητές και όχι μόνο τους αθλητές, όλους τους συμμετέχοντες για έναν ιατρικό έλεγχο. Αυτό που θέλουμε είναι να εξασφαλίσουμε την υγεία των ανθρώπων. Η διοργάνωση του Μαραθωνίου στόχο έχει την κίνηση και την δραστηριότητα. Έχω πει και στο παρελθόν και νομίζω θα το λέω συνέχεια ότι η συμμετοχή είναι νίκη και ο τερματισμός είναι θρίαμβος. Αυτά όλα χωρίς καμία στιγμή να ρισκάρουμε την υγεία μας. Οι άνθρωποι του Ρίκος Δινάν μας δίνουν την ευκαιρία να μειώσουμε όσο γίνεται περισσότερο το ρίσκο και αυτό θα καλέσω όλο τον κόσμο να το κάνει με έναν προληπτικό έλεγχο. Από εκεί και πέρα όλοι θα έχουμε τις δυνάμεις μας σε εγρήγορση για να έχουμε μια πετυχημένη διοργάνωση στις 15 Μαρτίου. Μετά την περσινή μεγάλη επιτυχία του Μαραθωνίου, που οφείλω προσωπικά να συγχαρώ όλους αυτούς που συνετέλεσαν στην επιτυχία την περσινή, γιατί εγώ δεν ήμουν στην Οργανωτική Επιτροπή πέρσι, φτάσαμε αισίως στον δεύτερο Μαραθώνιο του Ναυπλίου. Ένας Μαραθώνιος ο οποίος έχει πολλά ανταποδοτικά ωφέλη στην κοινωνία μας. Πρώτον, το Ναύπλιο θα βρίσκεται στο επίκεντρο του αθλητικού γίγνεσθε το τρίμερο αυτό, διότι πολλοί αθλητές, αθλήτριες από όλο τον κόσμο, την Ελλάδα και πολλοί συνοδοί θα λάβουν μέρος στον αγώνα. Εκπροσωπώντας την Αρχαιότερη Ομοσπονδία και εγώ, ενώνουμε όλοι τις δυνάμεις ώστε ο Μαραθώνιος να γίνει ο δεύτερος Μαραθώνιος στην Ελλάδα μετά τον αθλητικό. Και θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ τον Δήμο Ναυπλίων, ο οποίος από την πρώτη στιγμή κατάλαβε την αξία του Μαραθωνίου και το δρομικό κίνημα και γι' αυτό αναγνωρίστηκε γρήγορα και από την Ομοσπονδία του ΣΕΓΑΣ, πέρασε το καλεντάρι του, η πρώτη φορά έγινε αυτό, ο πρώτος Μαραθώνιος να περάσει το καλεντάρι του και ο δεύτερος στο καλεντάρι της Ομοσπονδίας και από φέτος έχει αναγνωριστεί και από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Μαραθωνίου. Επομένως είναι μια μεγάλη ευθύνη που έχουμε κύριε Δήμαρχε, γιατί ο Μαραθώνιος αυτός πέρασε τα όρια της Ελλάδος, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο site της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, το ξέρουν όλοι οι δρομείς σε όλο τον κόσμο και αυτό είναι συμβολή όλων μας. Αυτό γεγονός είναι ένα γεγονός χαράς για την πόλη μας. Πιστεύουμε ότι η μουσική θα δώσει τον παλμό της χαράς σε αυτή την πόλη. Λοιπόν, έχουμε ένα πλούσιο, θα έλεγα, πρόγραμμα με τη συμμετοχή όλων των μουσικών φορέων της πόλης. Καλωσορίσατε και πάλι εκ μέρους του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Είμαστε υπερήφανα μέλη της τοπικής κοινωνίας, της κοινωνίας της Αργολίδος και της Πελοποννήσου, αλλά είμαστε και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής. Και υπό τις δύο αυτές ιδιότητες συνεισφέρουμε, συμβάλλουμε στην εκπαιδευτική διάσταση αυτού του κορυφαίου αθλητικού γεγονότος. Όπως και πέρσι, έχουμε εξασφαλίσει το εκπαιδευτικό σκέλος. Δεν είναι μόνο μουσικό γεγονός ή εν δυνάμει ιατρικό γεγονός, ή είναι και ιατρικό και κοινωνικό γεγονός. Αλλά όπως και στην αρχαιότητα, έτσι και σήμερα, ο αθλητισμός έχει και μια πνευματική διάσταση, την οποία αγνοούμε πολλές φορές. Τέλος πάντων, στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με τον Δήμο, στο πλαίσιο αυτής της αγαστής συνεργασίας και της συνεργασίας μας με τον ΔΟΠΑΤ, έχουμε οργανώσει
για το Σάββατο 14 Μαρτίου και ώρα 12 το μεσημέρι διάλεξη με δύο ομιλητές. Το θέμα είναι «Πέρα από το σώμα, μια σύντομη ιστορία του μαραθωνίου, αρχαίου και σύγχρονου». Περίκος Ντινάν απλά εκμεταλλεύεται την ευκαιρία να παράσχει κοινωνικό έργο που αποτελεί κεντρική πολιτική του νοσοκομείου. Δεν αποβλέπει σε δευτερογενή ωφέλη, απλά συμμετέχει συνεχώς σε τέτοιες δραστηριότητες στο Περίκος Ντινάν Hospital Center, γιατί αποτελεί κεντρική πολιτική του νοσοκομείου ότι η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα μας, πάει χέρι-χέρι με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας. Σαν γιατρός τώρα. Σαν γιατρός και καρδιολόγος, ξέρουμε ότι ο αθλητισμός είναι φάρμακο, είναι ένας από τους κυριότερους τρόπους που προλαβαίνουμε τα καρδιαγγειακά νοσήματα, αλλά πρέπει να γίνεται σωστά και υπεύθυνα. Γι' αυτό και καλούμε όλους όσοι έχουν ειδικά ψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο, δηλαδή ψηλό κίνδυνο να πάθουν έμφραγμα ή εγκεφαλικό στη ζωή τους, και αυτοί είναι οι καπνιστές, οι διαβητικοί, οι υπερτασικοί, όσοι έχουν καρδιαγγειακά συμβάντα στην οικογένεια, ειδικά αυτούς. Και ειδικά αν θέλουν να συμμετάσχουν στο μαραθώνιο, να έρθουν και δωρεάν να εξεταστούν από ειδικευμένους και έμπειρους καρδιολόγους στην σταθερή μονάδα εμβαδού 31 τετραγωνικών μέτρων που έχει μέσα, έχω καρδιογράφους, τρίπλεξ, καρδιογραφήματα, νοσηλευτική υποστήριξη, προκειμένου να εξεταστούν δωρεάν και υπεύθυνα, για να μειώσουμε πάρα όσο μπορούμε τις πιθανότητες να υπάρξει οποιοδήποτε συμβάν που θα σκιάσει τη χαρά της σημαντικής αυτής εκδήλωσης.